και νομίζω ότι πολύ δίκαια ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Για μας είναι πολύ καλό το ότι κάναμε αυτό το τεστ, γιατί είδαμε διάφορα θέματα που έχουμε το πλαστικό γήπεδο και όσον αφορά την νοοτροπία και την αντιμετώπιση των παιχνιδιών. Οπότε σίγουρα είναι στενάχωρο, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Το κεφάλι κάτω, υπομονή και δουλειά. Έχετε θέσει ξανά το θέμα της νοοτροπίας. Τι δεν πάει καλά που είσαι? Νομίζω ότι η εικόνα του παιχνιδιού τα λέει όλα. Είναι ό,τι είδα εγώ, είδατε και εσείς και όλος ο κόσμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο? Όχι μόνο από τη σημερινή εικόνα, γενικότερα. Δεν με προβληματίζει κάτι ιδιαίτερα. Ήταν ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Χθες κάναμε πρωί-απόγευμα προπόνηση και όλο το διάστημα. Σε ένα πλαστικό γήπεδο που πρώτη φορά μπήκαμε σε πλαστικό τερέν. Ήταν αναγκαίο, το είδαμε. Συνεχίζουμε τη δουλειά να διορθώσουμε και αυτό το θέμα με τα πλαστικά, με την κατάσταση. Δεν με προβληματίζει κάτι ιδιαίτερο. Όχι, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Η κακή απόδοση δηλαδή δεν με προβληματίζει. Φυσιολογικό είναι στην περίοδο της προετοιμασίας να έχεις κακή απόδοση. Όταν κάνεις πρωί απόγευμα προπόνηση, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τώρα να κάνουμε προπόνηση. Ένα μήνα κάνουμε προπόνηση.